Κάθε μέρα που περνάει το κλίμα για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανεβαίνει και πρέπει να έχουμε ένα δυνατό φίνις την τελευταία εβδομάδα. Η Νέα Δημοκρατία που ξεκίνησε με δηλώσεις ότι οι εκλογές στις 26 Μαΐου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι δημοψήφισμα και θα συντριβεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πια έχει κατεβάσει τον πήχη. Θα έλεγα ότι έχουν χάσει την μπάλα. Έπαψαν να μιλούν για διψήφιες διαφορές και η δήλωση αυτή, η απαράδεκτη δήλωση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Αβγενάκη, που έφτασε να μιλάει ακόμη και για νοθεία, δείχνει ότι φοβούνται ήττα. Η τελευταία φορά που θυμάμαι να έγινε νοθεία ήταν το 1961, όταν ψήφιζαν τα δέντρα και οι πεθαμένοι. 45 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, κανείς δεν έχει τολμήσει ούτε να κάνει, αλλά ούτε και να μιλήσει για νοθεία. Ο στόχος μας το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι να πείσουμε όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους να ψηφίσουν. Κάνω έκκληση να ψηφίσει ιδιαίτερα η νέα γενιά. Θυμίζω ότι αυτή τη φορά ψηφίζουν και οι 17άριδες. Είναι μια πρόταση που νομοθέτησε η κυβέρνηση Τσίπρα και την καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο το καλύτερο και για τη δημοκρατία, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι αισιόδοξος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς θα διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις, όχι απλώς θα επιβεβαιώσει αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 5 χρόνια, ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις δημοσκοπήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις εκλογές, αλλά πιστεύω ότι είναι πια ρεαλιστικός στόχος και η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις ευρωεκλογές. Υπό δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενθουσιασμό να προβάλλουμε το πρόγραμμά μας και το έργο μας. Και η δεύτερη είναι να δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον του ελληνικού λαού ότι θα παραμείνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των ευρωεκλογών και για το επόμενο χρονικό διάστημα.